Να δώσετε τις γενικές κατευθύνσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνοι. Α, μπράβο, γι' αυτό κύριε Υπουργέ, παρακαλώ κάντε παρέμβαση για να προηγηθεί να μιλήσει ο κύριος Σταϊκούρας. Νομίζω ότι είναι πιο ορθό να ακουστεί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, να ξεκινήσω. Ωραία. Περίπου 120 χρόνια πριν την Γαλλική Επανάσταση, ο Μολιέρος έγραψε τον Ταρτούφο. Είναι εκείνος ο τύπος, ο χαρακτηρολογικά, από την κοινωνική χαρακτηρολογία, από τις πιο εμβληματικές μορφές του ατόμου που ενώ είναι ασεβής, είναι υποκριτής, είναι τυχοδιώχτης και προσπαθεί να ξεγελάσει τους πάντες, ενδύεται τον ευλαβή, ξεγελά και το αφεντικό του, πάει να του πάρει τη γυναίκα, προσπαθεί να χωρίσει και το παιδί με την κόρη και στο τέλος ξεσκεπάζεται, καθώς κάνει τον τιμητή εκείνον τον οποίον ζημίωσε. Και ακούω από το πρωί να συζητάνε για την περίοδο της ντροπής, της μεγάλης καταστροφής, αυτής που επέφερε τις μεγάλες μειώσεις των συντάξεων, 64 δισεκατομμύρια συνολικά, τόσα είναι αυτά που επήλθαν ως μειώσεις όλο αυτό το διάστημα από τις κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας, και προσπαθεί ένοχα καθένας να βάλει τον εαυτό του απ' έξω και την ουρά του απ' έξω, λέει ο κ. Λοβέρδος. Δική μου νόμη ήταν. Το 12 και το 13, για τις οποίες περιόδους τουλάχιστον έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ό,τι θυμάμαι, εκτός αν κάνω λάθος, ήταν κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι. Όχι. Δεν μιλάω για εσάς, κύριε Λοβέρδο. Εσείς ψηφίσατε. Τι, πού ήσασταν εσείς? Δηλαδή, αν είχατε την υπογραφή σας. Αυτό είναι ο ταρτουφισμός. Είναι όρος πια. Παγκόσμιος και τηρείται διαρκώς για εκείνους που κρύβουν την αλήθεια. Και τι είναι αυτό το οποίο έρχεστε να μας πείτε, δηλαδή? Ότι δεν θα πρέπει εμείς να στηρίξουμε ένα νόμο ο οποίος με τις αναλογιστικές μελέτες που έγιναν, με τη συμμετοχή και των δανειστών και του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, και έχει επικυρωθεί ως ορθή αναλογιστική μελέτη, επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα ενός συστήματος που δεν χρειάζεται να κάνει περικοπές και έχετε λυσάξει τόσο καιρό για τις περικοπές, και τώρα που βλέπετε ότι μπορεί να μην γίνουν περικοπές, έχετε φαγωθεί να είστε υπερασπιστές των αγωγών για να δοθούν τα αναδρομικά στις υποθέσεις που εσείς μειώσατε. Ξαφνικά γίνεται και προστάτες εκείνων που ζημιώσατε. Έχετε μπει μπροστά ως προστάτες των αδικημένων, των αδικημένων από εσάς. Και δεν υπάρχει κανένας να βάλει μια λογική σειρά σε αυτό που βλέπω, γιατί έχουμε ζαλιστεί και εμείς ακόμα με όλα αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές αυτής της καταστροφής. Μα δεν υπάρχει έστω κάποιο όριο στην ασυλλόγιστη επιχειρηματολογία σας, καθώς στρέφεται σε βάρος εσάς των ιδίων εν τέλει? Ο λογαριασμός δεν βγάζει και τίποτε άλλο. Όπου και αν κοιτάξετε πίσω από αυτά που λέτε, υπάρχει υπογραφή και ευθύνη. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και μας λέτε, γιατί δεν ψηφίζετε τους νόμους τους δικούς μας που λέμε και τις προτάσεις, δηλαδή να μην γίνουν αυτές οι περικοπές? Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή, φαίνεται διατάξεις να ανατρέπουν όλες οι μειώσεις που εσείς φέρατε, και το εννοείται κιόλας αυτό. Δηλαδή, να το πιστέψουμε. Για να έρθετε στην κυβέρνηση ξανά, για να τα κάνετε όλα με τον ίδιο τρόπο και χειρότερα. Διότι εκείνο που εμείς κάναμε είναι να διατηρήσουμε ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο, κύριε Λοβέρδο, στο δικό σας νόμο δεν εξασφαλίστηκε, διότι ο δικός σας νόμος ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Αντιθέτως, άρχισε να παραβιάζεται από την επομένη της συγκρότησής του. Στις διατάξεις που βάλατε, δεν υπήρξε χώρος επιβίωσης κανένας. Κανένας. Διότι οι διαδοχικές μειώσεις που φέρνατε, με βάση το στόχο που είχε, το περιθώριο που είχε η ελληνική οικονομία, όπως ορίστηκε από το πρώτο μνημόνιο και ορίζεται και στο νόμο 38-63 που εσείς συντάξατε μαζί με τους δανειστές, μάλλον συνέταξε δανειστές και υπογράψατε, γιατί έτσι έγινε τότε, κάτω από τις συνθήκες που υποστηρίξατε ότι συνέτρεχαν ως έκτακτες, και υπογράψατε ότι το 16,2% το ΕΠ είναι το ανώτατο όριο δημοσιονομικής δαπάνης για τις συντάξεις. Έτσι είναι.
και γι' αυτό κάνατε συνεχώς περικοπές, διότι το 16,2 συνεχώς το υπερβαίνατε ως δαπάνη. Αυτή είναι η αλήθεια, να την πείτε. Και τώρα έρχεστε και να μου λέτε, μετά την ύφεση που προκάλεσε αυτή η κατάρρευση της οικονομίας και έφερε μείωση συντάξεων, αλλά και μείωση του ΑΕΠ, να φέρουμε σαν να μην έχει συντρέξει τίποτα, καμία περίοδος που προκάλεσε αυτή την ύφεση, στον παρόντα χρόνο όλες τις μειώσεις, τα 63 τόσα δισεκατομμύρια, να τα δώσουμε τώρα εμείς και να ανατρέψουμε εντελώς ό,τι χτίσαμε. Τέλος, γιατί δεν θέλω να παραβιάζω τον χρόνο μου, δεν θέλω ποτέ να τον παραβιάσω. Λέτε και θέλετε να ψέξετε την κυρία Χτσιόγλου που λείπει. Ότι δηλαδή. Ναι, εμείς όλα τα αλλάζουμε, κύριε. Όλα τα αλλάζουμε. Και θα τελειώσω και με αυτό το σχόλιο. Μα είναι δυνατό να μιλάτε ακόμα? Είναι δυνατό να μιλάτε ακόμα? Απορώ δηλαδή. Προκαλείτε μία οργή. Προκαλείτε, αφήστε κυρία Βούλτευση. Εσείς πάντα μιλάτε για να ακούγεται το όνομά σας από τον όποιον διακόπτεται. Ακούγεται το όνομά σας για να. Καλά, δεν πειράζει. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να συνεχίσετε λοιπόν, την παρέμβασή σας. Αφήστε τώρα που θα με εμποδίσετε να μιλάω κιόλας. Κύριε Υπουργέ, δεν είμαι εκλεγμένος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω μια ευθύνη, έχω δώσει όρκο να υπηρετώ τον ελληνικό λαό, λέγοντας του την αλήθεια απέναντι στη δική σας συμπεριφορά που είναι ταρτουφική. Ταρτουφισμός. Δεν πειράζει. Ο λαός εκεί είναι και με κρίνει. Κυρία Βούλτευση, εσείς που είστε εκλεγμένοι δείχνετε πως πειράζει. Κυρία Βούλτευση, παρακαλώ. Η κυρία Υπουργέ, θα μιλάω με τον εάν συνεχίσετε την ομιλία σας θα σταματήσει και ο διάλογος. Να μην με διακόπτουν, κύριε Υπουργέ. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν κατάλαβα, δεν πρέπει να λέω να αποκαλύπτω τον ταρτουφισμό. Έτσι είναι. Σόπαρε φίλε, λέει η μαγκίτισσα. Ωραία. Ωραία. Ευπρέπεια. Λοιπόν, ευπρέπεια. Λίγη ευπρέπεια. Λίγη ευπρέπεια. Ακούστε λοιπόν. Ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Λοβέρδος ότι οι δικηγόροι συντάσσουν τα δικόγραφα, δεν τα συντάσσουν οι υπουργοί. Πότε ήρθε, δηλαδή δεν κατάλαβα, όταν ήταν υπουργός ο κύριος Λοβέρδος, οι δικηγόροι και του λέγανε να γράψουμε στην αγωγή και στην έφεση. Υπήρχε τέτοια συζήτηση ποτέ? Ομολογώ με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν μας ήρθε ποτέ ούτε η απόφαση για να την κρίνουμε, ούτε η έφεση για να τη συντάξουμε. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια και πάντα συμβαίνει έτσι στα Υπουργεία. Εκτός αν στο παρελθόν, το αγνοώ, οι Υπουργοί συνέθεσαν τις εφέσεις και κάνανε και τέτοιες δουλειές. Όσον αφορά τον νόμο, ο νόμος αυτός που έφερε μια ισορροπία, όπως σας είπα πριν, είναι ο νόμος ο οποίος δημιουργεί πραγματικά προϋποθέσεις βιωσιμότητας και βελτίωσης των παροχών. Το κάναμε κατ' επανάληψη, χωρίς να πάρθουν δικαστικές αποφάσεις. 354 εκατομμύρια δώσαμε χωρίς να γίνουν αγωγές σε όσους τα δώσαμε. Τα δώσαμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Όσοι παίρνουν σήμερα τα αναδρομικά δεν κάνανε αγωγές. Κάποιοι από αυτούς είχαν κάνει. Δεν κάνανε όλοι. Όταν λέμε εμείς θα δώσουμε σε όλους αυτό που πραγματικά δημιουργούμε ως περιθώριο δημοσιονομικής ευκαιρίας, θα το κάνουμε. Το κάνουμε σήμερα, θα το κάνουμε και αύριο και θα το κάνουμε συνεχώς όλα τα επόμενα χρόνια. Γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε, εσείς κόβετε. Εμείς χτίζουμε, εσείς γκρεμίζετε και αυτό θα συνεχίσετε να κάνετε. Και μιλάω με την οργή του κάθε Έλληνα τώρα. Αυτή είναι η οργή του Έλληνα. Μάλιστα. Κύριε Σαϊκούρα, έχετε το λόγο. Συγγνώμη κύριε Σαϊκούρα, για ένα λεπτό κύριος Λοβέρδος. Δεν μου χρειάζονται τα δύο που μου δίνει ο κανονισμός, αρκεί και ένα.